Ευθύς αμέσως στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα καλημερίσω και θα ευχαριστήσω πολύ τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, που είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από το θέμα το οποίο έχει ανακύψει στην επικαιρότητα. Αναφέρομαι στο θέμα των πληστηριασμών. Βεβαίως δεν είναι ένα θέμα το οποίο προέκυψε τώρα λόγω της συγκεκριμένης ντροπιαστικής εικόνας, η αλήθεια είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί κανείς να συμφωνήσει ότι μπορούμε να βλέπουμε εικόνες με σπασμένες πόρτες, φαντάζομαι, με τσεκούρια. Όποια και αν είναι ο λόγος που φτάσαμε εκεί, γιατί υπάρχει και το τραπεζικό απόρριτο, υπάρχει το θέμα των πληστηριασμών. Άκουγα, θέλω καταρχήν μια άποψη δική σας γι' αυτό, για αυτή την εικόνα, και θα ήθελα να μου πείτε και αυτό που το οποίο είπε χθες και ο Πρωθυπουργός στην Πάτρα. Ήρθε η ώρα να δούμε κάποια μέτρα για τους συνεπείς δανειολήπτες, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχουν πολλές περισσότερες διαστάσεις στο ζήτημα το οποίο αναφερόμαστε. Θα μπορούσα, γιατί πάντα μου αρέσει να ξεκινώ από το γενικό προς το ειδικό, να μιλήσουμε για αυτό που λέγεται ιδιωτικό χρέος. Έχουμε το υφιστάμενο ιδιωτικό χρέος, το οποίο του κουβαλάει η χώρα από εδώ και χρόνια, εξαιτίας κυρίως της πρώτης κρίσεως, της δεκαετούς κρίσεως, που μετά ακολούθησε η υγειονομική και τώρα η ενεργειακή και ο πληθωρισμός. Άρα έχουμε ένα υφιστάμενο ιδιωτικό χρέος και έχουμε τον δυνητικό κίνδυνο αύξησης του ιδιωτικού χρέους εξαιτίας της κρίσης του πληθωρισμού. Όχι μόνο στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκά. Και της αύξησης των επιτοκίων. Ναι, γι' αυτό είπα. Έτσι. Εξαιτίας του πληθωρισμού, που ο πληθωρισμός οδηγεί την νομισματική πολιτική να αυξήσει το κόστος δανεισμού. Το οποίο μετακυλείται μετά στους πολίτες σε υφιστάμενα δάνεια και σε νέα δάνεια. Σε νέο δανεισμό. Άρα, το ζήτημα είναι πώς αντιμετωπίζεις ένα υφιστάμενο πρόβλημα και πώς περιορίζεις τις πιθανότητες να διωγγωθεί αυτό το ζήτημα με μια νέα γενιά κόκκινων δανείων ή οφειλών στο δημόσιο. Ωραία, το υφιστάμενο σε πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά είναι πώς το υφιστάμενο. Εγώ σας άκουγα για να απαντήσετε συνολικά. Πριν από ένα μήνα, με αυστηρό τρόνο να απευθύνεστε προς τους σέρβισες και τις τράπεζες, κατηγορώντας τους ότι δεν έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων σε ό,τι αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ότι δεν κάνουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να κάνουν, ότι δεν προστατεύουν επί της ουσίας, ότι δεν παίρνουν τα μέτρα για να λύσουν το υφιστάμενο πρόβλημα. Στο υφιστάμενο πρόβλημα, συνεπώς, η πολιτεία ανέλαβε τις ευθύνες της. Τι έκανε? Προσπάθησε μέσα από τη διοχέτευση σημαντικών πόρων προς την πραγματική οικονομία, μεταξύ άλλων και δύο προγραμμάτων γέφυρα που κόστησαν 500 εκατομμύρια ευρώ, να ενισχύσει, να στηρίξει, θα λέγα καλύτερα, το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, ώστε να μπορέσει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις που είχε στο παρελθόν. Τι έπρεπε να κάνουν οι τράπεζες και οι σέρβισερ, όχι μόνο διμερείς ρυθμίσεις, αλλά έπρεπε να τρέξουν πολύ πιο γρήγορα στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Δεν κινήθηκαν κατά το παρελθόν με τις ταχύτητες που θα έπρεπε. Ωραία, γιατί δεν κινήθηκαν είναι το ερώτημα. Γιατί λένε κάποιοι, και θέλω να μου απαντήσετε, λένε κάποιοι ότι οι τράπεζες δεν κινούνται και οι σέρβισες σε αυτή τη διαδικασία, γιατί σου λέει, άσε να τελειώνουμε, πάμε γρήγορα σε πληστηριασμούς. Τώρα που έχουν ανεβεί και τα ακίνητα και είναι το real estate είναι Ελντοράντο, να βγάλουμε μεγαλύτερο κέρδος. Αυτό λένε η αγορά. Θα μπορούσε κάποιος να καταλήξει σε αυτή την ερμηνεία, αν δεν υπήρχαν οι διμερείς ρυθμίσεις, που ήταν 746.000 στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια 43 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον Ιούλιο του 19 μέχρι και σήμερα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι τράπεζες και οι διαχειριστές επιλέγουν εν πωλής μέχρι σχετικά πρόσφατα κυρίως τις διμερείς ρυθμίσεις, με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό ουσιαστικά να παραμένει ανενεργός μέχρι σχετικά πρόσφατα, αλλά για να λέμε και τα θετικά, να τρέχει με πολύ πιο ικανοποιητικούς ρυθμούς στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Εγώ θυμάμαι πριν ένα μήνα ο Σταϊκούρας να τραβάει το αυτί και να λέει. Σήμερα όμως. Εδώ, στο τώρα λοιπόν. Τι κάνουμε? Φτάνει αυτός ο νόμος ή πρέπει να έρθει νέος νόμος για να τους. Μισό λεπτό. Είναι συνδυασμός παραγόντων. Παναλαμβάνω. Είναι διμερείς συμβάσεις. Είναι και ο εξοδικάστικος. Είναι διαφορετικά εργαλεία. Σήμερα που μιλάμε, σε σχέση με πριν από ένα μήνα, έχουν ρυθμιστεί 2.072 φυλές, 373 εκατομμύρια. Που είναι 500 τον τελευταίο μήνα. Άρα αυτό σημαίνει ότι τρέχει καλύτερα ο εξοδικαστικός. Συνεχίζουμε να πιέζουμε για να τρέξει ακόμα καλύτερα. Και πρέπει να τρέξει ακόμα καλύτερα με διορατικότητα για τους κινδύνους ή το ρίσκο το οποίο έχουμε μπροστά μας. Φτάνει αυτός ο νόμος? Φτάνει ο τρόπος με τον οποίο έχει εφαρμοστεί αυτός ο νόμος ή πρέπει να γίνουν διορθώσεις, κύριε Σταϊκούρα? Διορθώσεις με την έννοια της μείωσης των επιτοκίων κάναμε πρόσφατα. Αλλά όταν βλέπουμε ο νόμος να τρέχει πολύ καλύτερα το τελευταίο διάστημα, αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε η βούληση
από τους συμμετέχοντες να τρέξει ο νόμος σωστά. Ωραία. Τώρα πάει καλύτερα. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι λοιπόν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Mm-hmm. Το δεύτερο κομμάτι είναι η πιστωτική επέκταση. Mm-hmm. Οφείλουν οι τράπεζες να διευρύνουν την περίμετρο των δυνητικών προς χρηματοδότηση πελατών, έτσι ώστε να στηρίξουν ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις. Εδώ σημαντικός είναι ο ρόλος του δανειακού χαριτοφυλακίου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σημαντικό εργαλείο μέσα στο 2023. Φτάνει αυτό? Η απάντηση είναι όχι. Τι έχουμε? Έχουμε αύξηση επιτοκίων. Άρα τι θα πρέπει οι τράπεζες να κάνουν? Να αναμορφώσουν την τιμολογιακή τους πολιτική και στα δάνεια και στις καταθέσεις και στις προμήθειες. Έλα λεπτό, μισό λεπτό. Εδώ είπατε μια μαγική κουβέντα. Μέχρι στιγμής βλέπουμε να ανεβαίνουν μόνο τα επιτόκια στο κομμάτι του δανεισμού. Δεν βλέπουμε να ανεβαίνουν στις καταθέσεις. Θα σας απαντούσα ότι η εικόνα που έχω είναι ότι αυτή την εβδομάδα ένα πιστωτικό ίδρυμα ξεκίνησε να αυξάνει τις αποδόσεις των καταθέσεων. Και η κυβέρνηση πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Συνεπώς, μέχρι εδώ σας απάντησα ολιστικά για το πώς θα πρέπει να βοηθήσει την κοινωνία το τραπεζικό σύστημα, με δεδομένο ότι η κυβέρνηση κάνει αυτό που μπορεί για να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, ώστε να μην υπάρξει ο κίνδυνος. Και να βάλω για μια άλλη παράμετρο, ότι οι τράπεζες ευνοούνται και από την πολιτική της κυβέρνησης, την νομισματική πολιτική, και το γεγονός ότι έχουμε ανάπτυξη, ότι έχουμε όλη αυτή την θετική εικόνα και από τον τρόπο δανεισμού. Ευνοήθηκαν και στο παρελθόν, κύριε Σταϊκούρα, από το γεγονός ότι ανακεφαλοποιήθηκαν από τους πολίτες. Άρα, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο Υπουργός Οικονομικός λέει ότι οι τράπεζες πρέπει να κάνουν περισσότερα πράγματα για το υφιστάμενο. Αυτό είναι σαφέστατο και το έχω πει και δημόσια. Εγώ και θέλω... εκτός Βουλής και εκτός Βουλής σε συνέδρια και σε εσάς το επαναλαμβάνω. Εγώ θέλω να έρθουμε όμως στην ουσία, γιατί είπε και χθες ο Πρωθυπουργός, το λέτε κι εσείς, ότι η πλειοψηφία είναι οι συνεπείς, δεν είναι οι μπαταχτσίδες. Λοιπόν, ένα συνεπή, ο οποίο μέχρι στιγμή έχει υπάρξει συνεπή περνώντα τα 10 χρόνια μνημονίου, πανδημία και τα πάντα όλα. Και βλέπει τώρα μια δόση που ήταν 1000 ευρώ να γίνεται 1200. Πώς θα τα καταφέρει? Σκοπεύετε, γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό, σκοπεύετε να τους επιδοτήσετε, να επιδοτήσετε κάποια δάνεια όπως έγινε με το γέφυρα? Υπάρχει ένα ισπανικό μοντέλο που ακούω πάνω στο τραπέζι. Σκοπεύετε να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους? Πρώτα απ' όλα, μεταξύ συνεπών δανειοληπτών και μπαταχτσίδων υπάρχει και άλλη μια κατηγορία. Υπάρχει κατηγορία αυτών των συμπατριωτών μας που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, γιατί δεν μπορούν. Οφείλουμε να σεβαστούμε και αυτούς. Στο πρόγραμμα Γέφυρα 1 και 2, για πρώτη φορά, η κυβέρνηση επιβράβευσε και τη συνέπεια, καλύπτοντας δόσεις των δανείων, πότε όμως, σε μια περίοδο που η οικονομία ήταν κλειστή. Σήμερα που μιλάμε, αξιολογούνται όλες οι δυνητικές παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε, λαμβάνοντας υπόψη και τον υφιστάμενο δημοσιονομικό χώρο. Γιατί δεν υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία του παρελθόντος, βλέπετε τις συζητήσεις που γίνονται στην Ευρώπη. Και μία ακόμα παρατήρηση. Ας αξιολογήσουμε λίγο καλύτερα τι πάνε να κάνουν άλλες χώρες. Για παράδειγμα, η πρώτη εικόνα, επαναλαμβάνω όμως πρώτη εικόνα που έχουμε από την Ισπανία που αναφέρατε προηγουμένως, είναι ότι δεν θα υπάρχει δημοσιονομικό κόστος, αλλά ουσιαστικά θα υπάρχει μια μετακύληση του κόστους στο μέλλον. Του κόστους των πολιτών στο μέλλον. Των δόσεων δηλαδή αυτών. Δεν είμαστε απολύτως σίγουροι για τις παραμέτρους που συζητάνε σε άλλες χώρες. Άρα θέλει υπευθυνότητα και προσοχή. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί έδωσε το αμέσως χρονικό διάστημα. Το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα, ναι. Συγγνώμη. Επαναλάβετε, παρακαλώ. Το αμέσως προσοχές χρονικό διάστημα εντατικοποιούνται οι ήδη υφιστάμενες συζητήσεις με τράπεζες και διαχειριστές δανείων σε όλες τις ενότητες που σας ανέφερα προηγουμένως. Για τους συνεπείς, επαναλαμβάνω, γιατί θέλω να πάρω μια απάντηση. Είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Δεν θα πάρετε, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει απάντηση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει απάντηση, γιατί πρέπει να συνεκτιμηθούν όλα αυτά που λέμε. Και εν πάση περιπτώσει, με τι δημοσιονομικό κόστος? Πού είναι ο δημοσιονομικός χώρος? Δεν μπορούμε συνεπώς να εκ προημίου να λέμε ότι θα υλοποιήσουμε ένα μέτρο όταν τώρα ξεκινάμε ή έχουμε ξεκινήσει πολύ πρόσφατα τις συζητήσεις. Άρα, μένω στο εξής. Υπάρχει ζήτημα πιστωτικής επέκτασης. Υπάρχει ζήτημα λειτουργίας του εξοδικαστικού μηχανισμού. Υπάρχει ζήτημα διμερών ρυθμίσεων. Υπάρχει ζήτημα τιμολογιακής πολιτικής καταθέσης. Υπάρχει ζήτημα τιμολογιακής πολιτικής στις προμήθειες. Και υπάρχει και το ζήτημα της αύξησης του κόστους δανεισμού των πολιτών, υφιστάμενων και νέων. Όλα αυτά συζητώνται με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στη βάση
αυτών που επιτρέπονται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες και αυτών που ρεαλιστικά μπορούμε να υλοποιήσουμε με δεδομένο τον υφιστάμενο ή προσδοκόμενο δημοσιονομικό χώρο. Άρα υπάρχει παράθυρο, για να το πούμε έτσι. Μπορεί να υπάρξει ένα παράθυρο και για αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός χθες, να υπάρξουν δηλαδή κινήσεις που να αφορούν και τους συνεπείς δανειολήπτες. Θα μου επιτρέψετε, συγγνώμη που το κάνω αυτό για πολλωστή φορά, αλλά επειδή γνωριζόμαστε κάποια χρόνια, ενώ ραδιοφωνικά, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν βάζω το κάρο μπροστά πάνω. Πρώτα θα μετρήσουμε, πρώτα θα δούμε τις εναλλακτικές που έχουμε και στη συνέχεια θα υλοποιήσουμε πολιτικές εποφελία των πολιτών και επιδίωξή μας είναι και των συνεπών δανειοληπτών. Κύριε Υπουργέ, θέλω να πάμε λίγο στην έκθεση της Κομισιονή. Ήταν μια έκθεση η οποία ήταν θετική. Βάζει όμως και κάποιους αστερίσκους, κυρίως στη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους. Επί της ουσίας υπενήσεται ότι θα απαιτηθούν υψηλά πλεονάσματα στο βασικό σενάριο για να υποχωρήσει το χρέος του 60%. Εσείς συμμερίζεστε αυτές τις εκτιμήσεις και σε τι πλεονάσματα στοχεύει η Ελλάδα μετά το 2024? Ξέρετε πολύ καλά ότι πρόσφατα κατατέθηκε μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ξεκινήσει να συζητάται από το προσεχές Eurogroup της μεθεπόμενης εβδομάδος. Έτσι ώστε μέσα στο 2023, μετά από κάποιους μήνες μέσα στο 2023, να καταλήξουμε, εύχομαι, μέσα από συμβιβασμούς, γιατί υπάρχουν σημαντικά διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών, στο νέο πλαίσιο για δημοσιονομικούς κανόνες από το 2024 και μετά. Φαίνεται, σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο και με βάση προτεραιότητες που έχει θέσει και η ελληνική κυβέρνηση, να υπάρχει μια σχετική μεγαλύτερη ευελιξία στον ρυθμό με τον οποίο επιτυγχάνεις τους στόχους μείωσης του δημοσίου χρέους. Και αυτό αναφέρεται σε τι? Στους δημοσιονομικούς στόχους, δηλαδή στα πρωτογενή πλεονάσματα. Εμείς και μέσα στον προϋπολογισμό μας έχουμε πει ότι από του χρόνου επιστρέφουμε σε πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία θα είναι της τάξης του 2% περίπου από το 2024 και μετά. Κυρίως μέσα από την ανάπτυξη, την υψηλή και βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση. Θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Τελευταία παρατήρηση, όμως, αν μπορούμε για το χρέος, για να κλείσω και αυτό. Το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο, αυτό το λένε όλοι οι αναλυτές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί έχει τα εξής χαρακτηριστικά σε τίτλους. Οι ετήσιες χρηματοδοτικές του ανάγκες είναι οι μισές του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Πολλές φορές, ξέρετε, στο δημόσιο λόγο το λέω πολύ απλά. Όταν ένας πολίτης χρωστάει σε μια τράπεζα, θέλει όσο μπορεί να μειώσει το χρέος του και όσο μπορεί να το επεκτείνει, να πληρώνει κάθε χρόνο λιγότερα. Η Ελλάδα έχει πετύχει από το 2012 και μετά μια τέτοια αναδιάρθρωση χρέους, που κάθε χρόνο έχουμε να πληρώνουμε τα μισά του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Έχουμε υψηλά ισχυρά ταμιακά διαθέσιμα. Το μεγαλύτερο κομμάτι του χρέους είναι στον επίσημο τομέα, είναι σταθερό επιτοκίου και το πιο σημαντικό. Όπως φαίνεται και στον προϋπολογισμό, την περίοδο 2021-2023 το χρέος μας, κύριε Τζένο, μειώνεται κατά 50% του ΑΕΠ, πέφτει περίπου στο 160% του ΑΕΠ. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία για τη χώρα που οφείλεται στις θυσίες των πολιτών αλλά και στην υψηλή ανάπτυξη κυρίως τις τελευταίες περιόδους. Βεβαίως, συνεπικουρούμενη και από τον πληθωρισμό. Αλλά βασικός παράγοντας είναι η ανάπτυξη. Κύριε Υπουργέ, βλέπουμε για άλλη μια φορά δυστυχώς ότι οι Ευρωπαίοι δεν καταλήγουν σε μια απόφαση που θα ηρεμούσε τις αγορές και θα ρίχνε την τιμή του φυσικού αερίου. Εδώ βλέπουμε μια πρόταση που λέει για πλαφόν τα 275 ευρώ ένα μεγαβατόρα, σαν να λέμε δηλαδή ότι τα αντέχουμε τα 275. Φοβάστε ότι ένα νέο ράλι μετά το Φεβρουάριο, όταν θα αδειάζουν οι αποθήκες της Ευρώπης και θα αρχίσει πάλι το σαφάρι για LNG και θα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο που έχετε βάλει στην άκρη για να καλύψετε και άλλες ανάγκες εκτός από τον ενεργειακό? Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ένα βασικό σενάριο και υπάρχουν και δυσμενή σενάρια, έτσι ώστε κάθε φορά η χώρα να έχει την επάρκεια των πόρων για να ενισχύει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με βάση το ερώτημά σας, την σημερινή εικόνα και τις μελλοντικές προβλέψεις που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο για την τιμή του φυσικού αερίου, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ είναι υπεραρκετό. Πιθανότατα δεν θα χρειαστεί. Αν όμως υπάρχει εξαιτίας αβεβαιότητας αύξηση των τιμών μελλοντικά, γι' αυτό το λόγο υπάρχει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, επιπλέον του κλασικού 1 δισεκατομμύριο ευρώ που είναι το αποθεματικό της χώρας, για να καλύψει ανάγκες που θα απορρέουν από ένα υψηλότερο ενεργειακό κόστος. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συζητήσεις συνεχίζονται και σε αυτό το πεδίο δεν είναι εύκολες.
Και να δούμε πού θα καταλήξουν. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Οι αυξήσεις του 7,75% στις συντάξεις έχουν δημιουργήσει και προσδοκίες για αντίστοιχη αύξηση στον κατώτατο μισθό, από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Το εξετάζετε, αντέχει η αγορά? Ξέρετε ότι οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό απορρέουν από συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, καταλήγουν σε εισήγηση του Υπουργού Εργασίας στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στην αντίστοιχη εφαρμογή αυτού. Δεν είμαι σε θέση να σας πω τώρα ποιο θα είναι το ποσοστό αύξησης, αλλά είμαι σε θέση να σας πω ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αποφασίσει μια τρίτη αύξηση του κατώτατου μισθού σε χρονικό διάστημα περίπου ενός έτους. Και αυτό είναι μια πολύ γενναία αύξηση στις απολαβές ενός σημαντικού τμήματος εργαζομένων της ελληνικής κοινωνίας. Το 7,75% να ξέρετε στην αύξηση των συντάξεων, τελικά, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά, έχει ένα δημοσιονομικό κόστος που υπερβαίνει κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις, υπερβαίνει τα 900 εκατομμύρια ευρώ. Αν σε αυτό προσθέσουμε και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης που πλήρωνε ένα κομμάτι συνταξιούχων, τότε μιλάμε για μόνιμες παρεμβάσεις στο σκέλος των συνταξιούχων για πρώτη φορά μετά από πολλά έτη, που υπερβαίνουν το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ μόνιμα από το 2023 και μετά. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.